Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, για λίγη ώρα μπορούμε. Ναι, πατέρα μου. Και πού είναι τα όρια μας. Γιατί έχει παρεξηγηθεί το θέμα και πολλές φορές μιλάμε και για νηστεία, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται κάποιος χριστιανός σε ένα τραπέζι που όλοι τρώνε, που είναι μέρα που δεν καταλύεται και αυτός για να μην σκανδαλίσει είναι σε δίλημα και τυραννιέται. Τυραννιέται καθ' όλη τη διάρκεια εκεί που βρίσκεται. Έχει την εντύπωση δηλαδή ότι άμα φάει, φυσικά άμα φάει θα δυσαρεστεί στον κύριό μας. Άμα πάλι δεν φάει θα δυσαρεστούν οι άλλοι. Και οι άλλοι τον πιέζουν. Λένε, έλα μου, φάει. Μην κάνεις και τον χριστιανό τώρα εδώ πέρα που τρώμε. Δηλαδή έχει και τον πειρασμό. Αυτό να τον πειρασμό του σατανά, όπως είπε και ο κύριος στο Πέτρο. Είναι, πειράζει σατανά. Δηλαδή και από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία και από αυτούς πειραζόμαστε. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ή τώρα το άλλο το θέμα που είναι και το επίκαιρο. Βγαίνει κάποιος σε κάποια Εκκλησία η οποία όλοι φοράνε μάσκες και το λέει κάποιος. Και μόνο αυτός δεν φοράει και λέει είναι αυτό λέει καλό το φαινόμενο που βλέπεις. Βλέπεις όλοι φοράμε μάσκες, εσύ γιατί δεν φοράς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε πολύ διάκριση αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσουμε και να δυσαρεστήσουμε τον Θεό. Για να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Πόσο φόρτιση πρέπει να έχει ο άνθρωπος και τι πρέπει να κάνει όταν βρίσκεται σε αυτό το δίλημα για να μπορέσει να διακρίνει ποιο είναι του Θεού και μέχρι πού φτάνει η αγάπη η οποία πρέπει να έχουμε την οικονομία της αγάπης για χάρη της αγάπης των ανθρώπων, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν τον άνθρωπο. Ναι, μας το είπε ο Άγιος Νικόδημος. Το όριο είναι να μην παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, τις αποφάσεις των Ιερών Κανόνων, των Οικουμενικών Συνόδων, των Τοπικών Συνόδων και να μην βλαπτόμαστε. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να υποχωρούμε όταν υπάρχει τέτοια παράβαση ή βλάβη. Πότε υποχωρούμε? Όταν αυτό που πλέον σκανδαλίζει τον άλλον και θα το παραλείψουμε για χάρη του άλλου, δεν είναι αμάρτημα. Είναι κάτι ουδέτερο, κάτι αδιάφορο. Το να φάμε κρέας ή να μην φάμε, ας πούμε. Είναι κάτι ουδέτερο. Σε αυτήν την περίπτωση, του κάνουμε, ας πούμε, το χατήρι του άλλου. Για να μην σκανδαλιστεί, δεν τρώμε κρέας. Δεν τρώμε ειδωλόθητα. Αλλά όταν αυτό που ο άλλος λέει ότι τον σκανδαλίζει είναι αμάρτημα, όταν εμείς το παραλείψουμε, εκεί δεν το παραλείπουμε. Αδιαφορούμε για το σκανδαλισμό του άλλου. Το να μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και να φοράμε μάσκα, για παράδειγμα, είναι αμάρτημα. Γιατί δείχνουμε ολιγοπιστία. Μπαίνουμε μέσα στο ναό του Θεού, ο οποίος ναός είναι το κατοικητήριο του Θεού. Λέει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως, ότι μέσα, λέει, στο ναό του Θεού κατοικεί και εμπεριπατεί ο Θεός. Περπατάει ο Θεός μέσα στο ναό του Θεού, στο ναό. Και εσύ τώρα λες ότι εκεί μέσα μπορεί εγώ να μολυνθώ, να βλαφτώ, να κολλήσω αρρώστια και να μολύνω και τους άλλους μετά που θα πάω σπίτι μου. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι αυτό μια απιστία, μια βλασφημία στο πνεύμα του Άγιου που υπάρχει μέσα στο ναό? Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα υποχωρήσουμε. Όταν μας λένε ότι μας σκανδαλίζεις που δεν φοράς μάσκα. Εσύ μας σκανδαλίζεις που φοράς μάσκα. Εσύ με σκανδαλίζεις και με παρακινείς και εμένα σε απιστία ή σε ολιγοπιστία, το λιγότερο, όταν φοράς μάσκα. Και εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, όχι εμείς, που μέσα στον ναό του Θεού παίρνεις τέτοια μέτρα, σαν να φοβάσαι να μολυνθείς από τον Θεό. Και ο ιερέας μας σκανδαλίζει που φοράει τη μάσκα και κρατάει το Άγιο Ποτήριο και κοινωνάει με τη μάσκα. Η λειτουργία μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στη δόξα του Θεού. Έτσι, το μέρος που είναι μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγεται δόξα. Εκεί μπροστά στη δόξα του Θεού, μέσα στη δόξα, στο φως, στο άξιο του Θεού,
είναι ο ιερέας και φοράει μάσκα. Αν είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν δεν είναι αμαρτία, τότε το λαμβάνουμε υπόψη μας. Όταν είναι αμαρτία όμως, καταφρονούμε το σκάνδαλο του άλλου. Αλλά φοράει μάσκα για άλλο λόγο. Δηλαδή φοράει μάσκα γιατί το επιβάλλει η Ιερά Σύνοδος, η οποία έδωσε εγκύκλιο στο Δεσπότη και ο Δεσπότης αναγκαστικά την έφερε στο ναό. Και τι κάνει. Και η Σύνοδος να είναι και όλοι οι Σύνοδοι να μαζευτούν, εφόσον είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, εμεί θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ισχύει αυτό που πάλι το είπαμε σήμερα, είπαν οι Απόστολοι στους αρχιερείς. Ήταν οι πρόκριτοι, έτσι, οι θρησκευτικοί ηγέτες. Που τους κάλεσαν και τους είπαν δεν θα ξαναμιλήσετε για αυτό το όνομα, για τον Χριστό. Και λέει, εσείς να κρίνετε μόνοι σας. Πού πρέπει να ακούμε, σε εσάς, στους ανθρώπους ή στον Θεό. Ο Θεός μας έδωσε εντολή να μιλάμε για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πόσες φορές στην εκκλησιαστική ιστορία έχουμε αποφάσεις συνόδων οι οποίες ήταν αιρετικές. Έχουμε συνόδους ληστρικές. Τι θα έπρεπε να πούνε οι χριστιανοί τότε δηλαδή. Αφού η σύνοδος η τάδε είπε ότι ο Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος, είναι Χριστοτόκος. Αφού το είπε η σύνοδος θα κάνει υπακοή στη σύνοδο. Μα θα γίνεις και εσύ αιρετικός αδερφέ μου, έτσι. Μετά από λίγο καιρό ήρθε μια άλλη σύνοδος και την ακύρωσε εκείνη τη σύνοδο. Έτσι γίνεται στην Εκκλησία. Λοιπόν, γιατί τώρα συμβαίνουν αυτά. Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Γι' αυτό έρχονται τα σκάνδαλα, λέει ο Κύριος, είναι οι δόκιμοι φανεροί γίνονται. Για να φανερωθούν πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που αγαπάνε τον Χριστό και τον πλησίον. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν αγαπάνε τον Χριστό και τον πλησίον και σκέφτονται μόνο το βόλεμά τους. Αλλά αυτό το που νομίζουν ότι είναι βόλεμα δεν είναι βόλεμα. Αυτό είναι καταδίκη και καταποντισμός στην αιώνια κόλαση, αν δεν μετανοήσουν. Επομένως, δεν μας δεσμεύει και καμία σύνοδος, γιατί τελικός κριτής και των αποφάσεων των συνόδων είναι ο λαός. Ο ευσεβής λαός. Υπογράφτηκε στην σύνοδο της Φεράλας και μετέπειτα Φλωρεντίας η ένωση με τους παπικούς. Από όλους τους αρχιερείς. Από όλους. Και από τον αυτοκράτορα. Εκτός από έναν αρχιερέα. Όταν γύρισαν οι αρχιερείς στην Κωνσταντινούπολη, ο λαός τους έδειξε με τη στάση του ότι δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή. Και έπεσε στο κενό η σύνοδος αυτή και οι αποφάσεις και οι υπογραφές. Και ήδη κατάλαβαν το λάθος τους από τη στάση του λαού και έλεγαν μακάρι να μου κοβόταν το χέρι που υπέγραψε. Και όλοι μετά μακάριζαν και δόξαζαν τον ένα αρχιερέα, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που δεν υπέγραψε. Σε μερικούς πιστούς που μπαίνουν χωρίς τη μάσκα, έχω ακούσει από άλλους που και οι ιερείς τους λένε εσείς φταίτε αν θα πληρώσουμε μεγάλο πρόστιμο και δεν έχουμε τα λεφτά και μόνο γι' αυτό. Και εμείς δεν θέλουμε τη μάσκα, αλλά την βάλουμε μόνο επειδή αλλιώς θα πρέπει να κλείσουμε όλα, δεν έχουμε και τα λεφτά. Ναι. Εκεί να απαντάμε, να φύγουμε απλά. Εάν μας διώχουνε θα φεύγουμε. Αλλά η απάντηση είναι αυτό που κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί. Οι πρώτοι χριστιανοί έχαναν όχι μόνο την περιουσία τους, αλλά και τη ζωή τους, προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους. Εμείς δηλαδή τώρα τόσο πολύ έχουμε ξεφύγει που για 200 ευρώ, για 1000 ευρώ, για 5000 ευρώ αρνούμαστε την πίστη μας. Οι πρώτοι χριστιανοί τα χάναν όλα. Τους δίμευαν όλη την περιουσία. Και όχι μόνο την περιουσία, τους έβαζαν και φυλακή και τους αφαιρούσαν και τη ζωή τους πολλές φορές. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτοί δηλαδή τότε. Προκειμένου να χάσουμε την περιουσία μας, ή την περιουσία της ενορίας, της εκκλησίας, ας προδώσουμε την πίστη μας. Έτσι θα πρέπει να πούνε. Σήμερα δεν θα είχαμε πίστη τότε.
δεν θα υπήρχε ούτε ένας πιστός. Αν κρατήθηκε η πίστη και έφτασε σε εμάς, προσέξτε. Γιατί έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη για τους επόμενους. Κρατήθηκε διότι κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους και την περιουσία τους. Και τα ευρώ τους και τις δραχμές τους και όλα τους. Εμείς σήμερα, αν δεν έχουμε διάθεση να δώσουμε τα ευρώ μας για να κρατήσουμε την πίστη μας, τι θα παραδώσουμε στους επόμενους? Κάποια ευρώ? Τι να τα κάνω το ευρώ? Όταν χαθεί η πίστη, χάθηκαν τα πάντα. Καταλάβατε, έχουμε τεράστια ευθύνη για τους επόμενους. Αν εμείς δεν κρατήσουμε την πίστη, οι επόμενοι τι θα βρουνε? Τίποτα θα βρουνε. Καταλάβατε. Γι' αυτό οφείλουμε να τηρούμε τα πάντα όπως μας τα παρέδωσε οι Άγιοι Πατέρες. Εξού και οι λέξεις, παράδοση. Τι σημαίνει παράδοση? Να δώσω αυτό που πήρα. Πήρα από τους πατέρες το ακρεφνές, το γνήσιο, το αληθινό. Αυτό να το παραδώσω όπως το πήρα. Όχι νοθευμένο, όχι μισό, όχι κουτσουρεμένο. Τότε δεν είμαι μέσα στην παράδοση. Τότε έχω χάσει την παράδοση. Κάτι άλλο. Το ότι βάζουν τους ανθρώπους στα 2 μέτρα και στα 5 μέτρα, αυτό λέτε? Βεβαίως, όλο αυτό είναι μία βλασφημία, γιατί όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι δεν πιστεύουμε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει εκεί και αγιάζει τα πάντα. Δηλαδή ο αέρας δεν αγιάζεται με τη χάρη του Θεού? Τι αγιάζεται? Μόνο η Θεία Κοινωνία αγιάζεται μέσα στο ναό? Πού στέκει αυτό? Πουθενά δεν στέκει. Εδώ λέμε, τα Άγια λείψανα, γιατί τα προσκυνάμε? Γιατί έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί βάζουμε και επάνω και τα κουμποσκοινιά μας και τους σταυρούς μας και τα κουμπάμε? Για να πάρουν αυτή τη χάρη. Γιατί ό,τι ακουμπάει εκεί επάνω αγιάζεται. Γιατί λέμε να πάρουμε αγιασμό και να ραντίσουμε με αγιασμό όλο το χώρο? Γιατί όπου ακουμπάει, όπου υπάρχει αυτό το αγιασμένο νερό, αγιάζεται ο τόπος όλος. Αγιάζουμε τα χωράφια μας, τα σπίτια μας. Γιατί αυτό? Ό,τι έρχεται σε επαφή με τη χάρη του Θεού, αγιάζεται. Και εμείς αγιαζόμαστε και, όπως λέμε και στη Θεία Μετάληψη, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει. Θεή του το πνεύμα, το δε νου τρέφει ξένος. Θεωνόμαστε. Ένας θεωμένος άνθρωπος μπορεί να μολύνει τον άλλον, αφού κατοικεί ο Θεός? Λέει ο Άγιος Σημείων, δεν ξέρω, λέει, πού να βάλω το χέρι μου μετά τη Θεία Κοινωνία. Λάμπει το χέρι μου, λάμπει το πόδι μου. Ντρέπομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τον εαυτό μου. Εξίσταμε βλέποντας τη χάρη, την άκτιση, τη χάρη που έχει κυκλώσει, έχει συμπεριλάβει όλο μου το είναι, το σώμα και την ψυχή. Ένας έως άνθρωπος που γίνεται όλος φωτιά από το Άγιο Πνεύμα που πήρε, μπορεί να μολύνει τον άλλον? Να κολλήσει αρρώστια ο ίδιος ή να κολλήσει τον άλλον? Αν είναι δυνατόν. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη βλασφημία. Ούτε αποστάσεις, ούτε κορδέλες, ούτε απολυμάσεις. Φοβερό πράγμα αυτό, να απολυμμένουμε τον ναό. Που δεν υπάρχει πιο καθαρό πράγμα από τον Κύριο και από τη χάρη. Και εμείς να λέμε όχι, είναι μολυσμένος ο ναός και πρέπει να γίνει απολύμαση. Φοβερή πλασιμία. Βεβήλωση. Πολύ καλά λέγει ένας ιερέας ότι αν γίνει απολύμαση σε ναό, μετά θα πρέπει να διαβάζουμε την ευχή που είναι επιβεβηλώση του ναού. Δηλαδή, όχι απολύμαση δεν γίνεται, αλλά μόλις γίνεται του ναού. Εξαιτίας απιστίας μας, έτσι, όταν φέρνουμε αυτά τα αντισηπτικά και αυτά τα αέρια που χρησιμοποιούν τις κόνες για να απολυμάνουν τάχατε στον ναό. Πρέπει να χαιρόμαστε που πολύ φανερά μας δείχνουν ο καθένας τι πιστεύει. Που βλέπουμε φανερά, εκεί μπορούμε να, εκεί να πάμε, εκεί να μην πάμε. Βεβαίως. Είναι ευχάριστο αυτό. Και... να γνωρίζουμε.